στο ρόστερ. Και ο Μάριος ο Γεωργίου δεν παίρνει πολύ χρόνο συμμετοχή στα ντέρμπι συνήθως. Ξεκίνησε το παιχνίδι, πρώτη επίδεση για τους γηπεδούχους. Και προσπάθεια από τον Γκίλμπερντ, ο οποίος θα κάνει μια περιστροφή και θα σκοράρει γύρω από τον εαυτό του. Ο Γκίλμπερντ την περιστροφή, το σουτ και το πρώτο καλάθι πολύ γρήγορα στο παιχνίδι. 2-0 για τους γηπεδούχους. Εδώ φάουλ του Κιλαρά πάνω στον αρχηγό της Κατερίνα ΑΕΚ, τον Ιάκωβο τον Παντελή, ο οποίος κρατάει το πρόσωπό του. Δεν έχει κάτι, θα συνεχίσει. Παναφορά από τον Σνάιντερ. Ο Χάρης ποστάρει τον Γκίλμπερντ, υπάρχει μισμάτς εκεί. Θα γυρίσει, θα βγάλει την μπάλα έξω, προσποίηση του Γιαναρά. Ωραία στον Λογκμπέιντερ που θα καρφώσει και θα ισοφαρίσει. 2-2. Εδώ ο Ντέρεκ Μπέντε, Καναδονιγυριανός, σέντερ της ομάδας της ΑΕΚ, δεύτερη του χρονιά, όπως λέγαμε και πριν. Φιλιάδης. Στην γωνία ο Γκίλμπερντ. Κάνει κάποιος προσποιήθηση, θα σηκωθεί, αστοχή, rebound επιθετικό από τον Κιλαρά. Να το πρώτο επιθετικό rebound του Αποέλο. Μαραγκός, καλή κίνησή του. Ο Ντόντο τελείωμά του, νέο επιθετικό rebound. Ο Μπέλης σε μία επίθεση σοφάρισε τα επιθετικά rebound που είχε μαζέψει ο Κεραυνός στο παιχνίδι της πρεμιέρας απέναντι στην ΑΕΚ. Αστοχή ο Ηλιάδης. Μπροστά η ΑΕΚ με τον Χάρης Βρέισκι και καρφώνει ο Μπέιντε. Που είδε σαν τρέιλε, τρομερή φάση και αυτή. Και πάλι ο Χάρης έδωσε την κατάλληλη στιγμή την ασίστ στο συμπαίκτη του για να πάρει προβάδισμα η ΑΕΚ με 4-2. Έχουμε φάουλ χαμηλά στον Γκίλμπερντ. Από τον Quentin Snyder. Ο γκάρτ που έφερε ο Νίκολας Βαδόπουλος για την φετινή σεζόν. Παναφορά από τον Χάτζη Κώστα. Ο νεαρός που κερδίζει την εμπιστοσύνη του Βασίλη του Φραγκιά στα πρώτα παιχνίδια. Από τη γωνία Κιλαράς για τρεις μέσα. 5-4 από τον Γαβρίλη τον Κιλαρά. Κιλαράς που σκόραρε μόλις ένα πόντο, μια βολή στο παιχνίδι με τον Αποέλ. Με τον Απόλλωνα, να σας διορθώνω. Αστόχησε ο Γιαναράς στην προσπάθειά του να απαντήσει. Ο Γκίλμπερντ για τρεις. Μπαλά δεν θα το κάνει το χατήρι. Επιθετικό rebound όμως από τον Μαραγκό που θα πάρει φάουλ από τον Ογκμπέιντε. Δύο βολές για τον πάρει τον Μαραγκό. Εδώ και πάλι πώς κέρδισε το φάουλ. Ο Πάρης ο Μαρακός, ο οποίος ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού πριν μεταπηδήσει στην Αμερική και αρχικά στο Πανεπιστήμιο του George Washington και συνέχεια στο American University, επέστρεψε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό. Ακολούθησε ο Προμηθέας, ο Γυμναστικός Σύλλογος Λάρισα Φάρος, η Κίμη, ο Κολοσσός πέρσι, μισή σεζόν στον Κολοσσό Ρόδου και την άλλη μισή στην Λάρισα. Γιαναράς πάει μέχρι μέσα, θα του κλέψει ο Κιλαράς. Ηλιάδης προσπαθεί και προσπερνάει τον Γιαναρά. Ο Μαραγκός σηκώνεται αστοχή. Από την άλλη πλευρά ο Σνάιντερ, ο Χάρης, Γιαναράς πάλι ο Σνάιντερ. Ιστάζουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Σνάιντερ στην γωνία παίρνει φάουλ από τον Ηλιάδη. Το πρώτο φάουλ για τον Στέφανο τον Ηλιάδη. Δεύτερο ομαδικό για τον Αποέλ.
2 έχει και η ΑΕΚ. 6.55 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Έγινε επαναφορά ο Χάρης. Προσπαθεί να βάλει τον Κιλάρα μέχρι μέσα, κλείσεις ο Χάρης. Έβγαλε όμως έξω στο Γιαναρά που θα φτάσει μέχρι το lay-up. Ωραία κίνηση για από τον Γιάννη τον Γιαναρά. Ο οποίος πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι σήμερα. Προσπαθεί. Βγάζει την μπαλά έξω ο Χατζη Κώστας, ο σούτα άστοχο, μάχη για το επιθετικό rebound, έχει πατήσει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Γκίλμπερτ. Παραμένει το 7-6, Μαραγκός πάει στον πάγκο, ο Χρήστος Λοϊζίδης στο παρκέ. Για πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι άρχισε σχετικά νωρίς το rotation του Ηρόδοτε ο Βασίλης ο Βραγκιάς. Ναι, φαίνεται ότι βλέπει το πρόβλημα που υπάρχει κάτω από το καλάθι. Ήθελε να αλλάξει λίγο τα αντιμετωπίσει τα mismatch μέχρι στιγμής αντιμετωπίζει η ομάδα του στο ζωγραφιστό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Είδαμε το airball που έκανε ο Χάρης. Χατζικός τα κατεβάζει. Ο διάχρονος guard. Φιλάρας. Λιάδης, επιθετικό φάουλ του Λοϊζίδη με το που πήγε στο παιχνίδι. Χρεώνεται το πρώτο του φάουλ. Και τρίτο ομαδικό για τον Αποέλ. Είδαμε ξανά το φάουλ. Ο Σνάιντερ με τον Χατζικόσο να τον μαρκάρει. Γιαναράς. Παντελή κάνει την προσποίηση, αφήσει στον Χάρη, πάλι ο Παντελή. Δεν βρίσκει διάδρομο η ΑΕΚ σε αυτή την επίθεση. Τελειώνει και ο χρόνος, από τη γωνία έχει πατήσει την πλαϊνή γραμμή. Ο Χάρης, εδώ τον βλέπετε να χαμογελάει. Ντάρνελ Χάρης. Πέρσι αγωνίστηκε και αυτό η Λάρισα. Έχει περάσει και από τον Πανιόνιο τη σεζόν 2018-19. Ηλιάδης αφήνει, αλλάζει μάλλον με τον Κούνα που έχει περάσει το παιχνίδι. Το σούτ είναι άστοχο, ριμπάτο του Γιαναρά. Να περάσει τον Κούνα, θα του κάνει φάουλ ο αρχηγός του Αποέλ. Τέταρτο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Εδώ ο Βασίλης ο Κούνας. Έχουμε φτάσει στα μισά της περίοδου. 7-6. Παναφορά στον Σνάιντερ. Κιλαράς βγαίνει ψηλά να το μακάρι. Έχετε το σκρίν από τον Οκμπέιντε. Θα βγει το σουτ. Εύστοχο. 7-9. Με το πρώτο εύστοχο τρίποδο της ΑΕΚ που έχει 1-3, ο Κούνας θα κάνει το έκτο άστοχο του Απόελ που έχει 1-6. Ο Γιαναράς, ο Σνάιντερ, πάει να κάνει το ίδιο ο Σνάιντερ, αλλά θα είναι άστοχος αυτή τη φορά. Ο Γκίλμπερτ πηδάει ψηλά, μαζεύει το rebound. Εδώ ο πρόεδρος του ποδοσφαιρικού Αποέλ και του σωματείου, ο κύριος Τζιβανάρης ήταν εκεί. Παναφορά. Ενώ θα έχουμε time out, δεν ξέρω γιατί μπήκε η μουσική. Παναφορά με τον Βασίλη τον Κούνα. Ο Γκίλμπερτ περνάει μέσα, αλλά βγαίνει έξυπνα ο Σιζόπουλος και κλέβει.
Για να ρας, η πάσα απέναντι. Ο Σνάιντερ για τρεις, άστοχα. Ριμπάντ από τον Γκίλμπερτ, ο οποίος έχει μεγάλο επιτόπιο ο Άλμα Ερόδε. Έχει μαζέψει σε δύο-τρεις περιπτώσεις, έτσι έχει πηδήξει πολύ ψηλά για να μαζέψει το ριμπάντ. Ναι, και απέναντί του ένας παίχτης, ο Γκμπέιντ, ο οποίος βλέπουμε πόσο κυριαρχεί κάτω από το καλάθι. Φέτος νομίζω, σήμερα νομίζω από ΕΡΤ πάει πολύ καλά στο κομμάτι το rebound μέχρι στιγμής. Κυρίως τα επιθετικά, τον άφερες και προηγουμένως. Είναι ένας τομέας που πρέπει να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ, βάζοντας τον Μαντοβάνη, να δούμε πώς θα μαζέψει λίγο το κομμάτι των ψηλών. Ο Κίμπερ πάει προς τα μέσα, αστόχησε, κατοχή είναι για τον... για την ΑΕΚ. Διαμαρτύρεται ο Βασίλης Σοφραγιάς. Παραμένει το 7-9. 3:30 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ωραία! Πολύ ωραία άλλαξαν στην περιφέρεια την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Σνάιντερ βρήκε τον Οκβέιντε. Ακόμα ένα κάρφωμα. 7-11. Χιλαράς προσπαθεί να πάει προς τα μέσα, θα πάρει το φάουλ από το Μαντοβάνι και δύο βολές. Για τον Ηλιάδη, είπα Χιλαράς, λάθος, ο Ηλιάδης ήταν. Και είναι φίλοι αυτοί οι δύο, καλοί φίλοι ο Ηλιάδης με τον Μαντοβάνι. Ευστοχή στην πρώτη βολή. Ο Ηλιάδης που γίνεται ο δεύτερος παίκτης του Αποέλ που πάει στη γραμμή μετά τον Μαραγκό. Ακόμα δεν έχει στάρει βολές η ομάδα της ΑΕΚ. 9-11. Σιζόπουλος βρίσκει τον... όχι, δεν το βρήκε τελικά. Το Στεφάνι βρήκε. Στη συνέχεια ο Μπέιντε δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Έγινε το λάθος. Το οποίο είναι το τέταρτο για την ΑΕΚ. 2 έχει από ΕΛ. Παπα Μιχαήλ. Το σκρίν από τον Γκίλμπερτ. Ο Κούνας. Σκρίν από τον Λοϊζίδη. Παίρνει το pick and roll. Λοϊζίδης βγάζει. Προσπαθεί να βγάλει στη γωνία. Εκεί που είναι ο Ηλιάδης. Πετάχτηκε ο Σιζόπουλος. Και έδιωξε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Είδαμε φραγκιά. Εδώ ο Κούνας ετοιμάζεται για την επαναφορά. Με 4, σχεδόν 5 δευτερόλεπτα για την ομάδα του Αποέλ. Έξυπνα ο Παπαμιχαήλ, δίστασε ο Παπαμιχαήλ να σηκωθεί αμέσως και συνέχεια στόχησε και έκανε και επιθετικό φάουλ. Μια αγωνιά που έδωσε εκεί στον αντίπαλό του. Αλλαγή, ο Παπαμιχαήλ πάει στον πάγκο και ο Λοϊζίδης. Επέστρεψαν Κιλαράς και Μαραγκός. Βλέπουμε τον Φραγκιά να τα ψέλνει στους δύο παίκτες του. Μαντοβάνι στην επαναφορά. Σιζόπουλος. Στη γωνία ο Σιζόπουλος προσπαθεί να ταΐσει τον Μαντοβάνι. Πετάχτηκε ο Βασίλης ο Κούνας. Δεξιωστή άμυνα, βγήκε μπροστά από τον αντίπαλό του. Παναφορά από την baseline με τον Σνάιντερ. Για να ράς, για τρεις άστοχα, επιθετικό ριμπάδιο τον Μαντοβάνι. Αλλάζει η πορεία, προσπαθεί να περάσει προς τον Σνάιντερ. Από τα χέρια του Ηλιάδη αυτή τη φορά η μπάλα εκτός. 5 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. Για πρώτη φορά στο παιχνίδι ο Βίκτορος ο Ιερονιμίδης επιστρέφει μετά από 2 ολόκληρα χρόνια απουσίας. Εκτός γηπέδων ο Ιερονιμίδης. Επιστρέφει στο Λευκόθεο. Εδώ ο Σιζόπουλος εκμεταλλεύεται τη φάση του Τάρια. 3 και ευστοχή.
9-14. Κούνας. Κλείστηκε, έβγαλε στον Ιερονιμίδη, σουτάρει και αυτός για τρεις ευστοχή. Απάντηση άμεση από τον Βίκτορα τον Ιερονιμίδη. Στην άλλη πλευρά, σταματάει ο Ιερονιμίδης τον Γιαναρά. Και τώρα αλλαγή με τον Χατζη Κώστα να επιστρέψει στο παρκέ στη θέση του Ηλιάδη. Διπλή αλλαγή και για την ΑΕΚ με τον Παντελή και τον Χάρης στη θέση του Γιαναρά και του Ογκμπέιντε. Ογκμπέιντε που σίγουρα θέλει ανάσες. Ο Σνάιντερ στην επαναφορά. Ο Μαντοβάνι. Πάλι ο Σνάιντερ. Βοηθάει ο Μαραγκός. Στην αδύναμη πλευρά ο Χάρης για τρεις. Αστοχή. Ριμπάντ από τον Κιλαρά. Ο Μαραγκός έπεσε πάνω στον πάγκο της ΑΕΚ. Σαν να κούτσεται λίγο στην αρχή της επιστροφής του. Τρομερό μπλοκ από τον Μαντοβάνι. Πάνω στον Κούνα. Ο Μαντοβάνι που ήρθε σαν βοήθεια. Και εδώ θα σουτάρει για δύο. Άστοχα όμως. Φάουλ θα κερδίσει ο Χάρης από τον Μαραγκό στην προσπάθειά του να μαζέψει το επιθετικό rebound. Δύο βολές για τον Ντάλεν Χάρης, 28χρονος forward. 2 μέτρα και 3 εκατοστά γυρμένος στο Μιλγουόκι στις 2 Φεβρουαρίου του 1992. Αστοχή στην πρώτη βολή, παραμένει το 12-14. Ο Χάρης που είναι άποντος ακόμα. Θα δούμε με τη δεύτερη βολή καταστώσει να πετύχει το πρώτο του πόντο, θα το κάνει. 12-15. Ο Αποέλ έχει χαμηλά ποσοστά ευστοχίας, μόλις το 21% εντός παιδιάς, 3-14. Και θα παραμείνει έτσι σε χαμηλά μετά και το άστοχο στην Κούνα. Σιζόπουλος για τρεις, αστοχή, ριμπάντα την Κλαρά. Χατζικώστας. Ταΐζει το Μαραγκό, αυτός περνάει το Μαντοβάνι και θα βάλει το πρώτο του εντός παιδιάς καλάθι. Ο Πάρης ο Μαραγκός μειώνει στον πόντο, 4 πόλη, ναι πες μου. Όχι, απλά σου ζήτησα τον λόγο με πρώτη ευκαιρία. Ήταν κάτι που ζητούσε ο coach Φραγκιάς, να πάει μπάλα στο ζωγραφιστό στον Μαραγκό. Και ακούστηκε μια κραυγή απόγνωση από το ίδιο, όταν επιτέλους είδε να γίνεται αυτό και να πετυχαίνει και το καλάθι η ομάδα του. Η πάσα λαθασμένη από τον Χάρης προς τον Σιζόπουλο, πολύ ψηλή για να προλάβει ο Γκάρτης. ΑΕΚ, φωνές από την άλλη πλευρά τώρα. Τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο που σηκώνει τον Μάριο τον Γεωργίου να περάσει στο παρκέ για αυτά τα τελευταία 24,5 δευτερόλεπτα. Αλλαγή θα κάνει και ο Αποέλ με τον Γκίλμπερτ να μπαίνει στη θέση του Μαραγκού. Ένα κοντό σχήμα θέλει ο Βασίλης ο Φραγκιάς για να βρει κάποιο σούτ από την περιφέρεια πιθανόν. Σαν σέντερ έχει πάει ο Γκίλμπερτ για τους γαλαζοκίτρινους. Ηλιάδης περιμένει να εξαντληθεί ο χρόνος. Έχει όλη σχεδόν την επίθεση, κάτι δέκατα θα απομείνει στην ΑΕΚ. Ωραίο Γκίλμπερτ μέσα, παίρνει το φάουλ από τον Μάριο τον Γεωργίου. Στα 4 δευτερόλεπτα, 2 βολές. Κιλαρά στο παρκέ, στη θέση του Κούνα. Για την τελευταία άμυνα, μετά τις βολές ο Γκίλμπερτ, 4 δευτερόλεπτα στη διάθεση της ΑΕΚ. Εδώ ο Αποέλ έχει την ευκαιρία να περάσει μπροστά στο σκορ. Καταρχάς ισοφαρίζει ο Γκίλμπερτ. Και δίνει και προβάδισμα με 16-15. Τρέχει ο Παντελή. Με τη λήξη του χρόνου δεν θα βάλει το καλάθι. 16-15. 16-15 οι γαλαζοκίτρινοι μπροστά μετά την πρώτη περίοδο.
Η Ρόδο δεν ξέρω αν άκουσες τίποτα από τους πάγκους κατά τη διάρκεια αυτής της ανάπαυλας. Πήγα στον πάγκο του Αποέλ, στον Βασίλη Φραγκιά, ο οποίος ζήτησε περισσότερο έξυπνο παιχνίδι από την ομάδα του να βλέπουν τα ματσαρίσματα. Χαρακτηριστικά είπε ότι άμα ο ψηλός είναι εκτός, ρίξτε την μπάλα μέσα. Θέλω να παίζετε κοντά στο καλάθι, συνέχεια αν είναι έξω ψηλός. Αν είναι μέσα ο ψηλός, θέλω να βλέπετε τους αντιπαλούς σας και να παίζετε έξυπνα. Όπως εδώ πέρασε η μπάλα στον πάρει το Μαραγκό και φάουλ θα κάνει ο Ροβέρτο Μαντοβάνι, ο οποίος έπεσε λίγο άτσαλα πάνω στον αντιπαλό του. Λοιπόν, πάμε για τις... Θα δουν ξανά τη φάση οι διαιτητές για να αποφασίσουν αν είναι αντιαθλητικό το φάουλ που έκανε ο Μαντοβάνι ή όχι. Ρώτατε. Ήταν και ενδιαφέρον να δούμε στην πράξη πόσο γρήγορα μάλιστα πήρε την απόφαση ο coach, ο ρεφ, ο Κουνελές. Μία φορά χρειάστηκε να το δει το replay και μάλιστα μόλις το είπε, οκ, αντιαθλητικό. Δηλαδή ήταν αμέσως στο μάτι του διαιτητή εκεί. Από το replay κατάφερε και πήρε το σφύριγμα. Και βλέπουμε και πόσο βοηθητικό είναι, Αντώνη, το replay που έχουν οι διαιτητές, η χρήση της τεχνολογίας. Σίγουρα, σίγουρα. Και η αλήθεια είναι πως απογυμνούμενη φάνηκε ότι θα ήταν αντιαθλητικό το φάουλ. Εντάξει, δεν το αντιλήθηκαν αμέσως οι διαιτητές, διορθώσανε με την χρήση του replay. Για τρεις ο Χατζηκώστα, άστοχος. Rebound από τον Σνάιντερ. Θέλει να πάει σε ένα coast to coast, θα είναι άστοχος. Δείξε και φάουλ. Χατζηκώστα, φάουλ του Χατζηκώστα. Χατζηκώστα, ο οποίος φοράει την φανέλα που θα φοράει ο ένας εκ των δύο ξένων που είναι σε καραντίνα αυτή τη στιγμή, το Αποέλ, του Λάντεν Λούκας, με τον αριθμό 33. Γι' αυτό ίσως σε κάποιο κοντινό πλάνο να δείτε το Λούκας στην πλάτη του. Για τρεις, αστοχή, ο Παντελή. Πέφτουν και τα ποσοστά της ΑΕΚ σιγά σιγά με αυτά τα άστοχα σουτ. Ο Αποέλ παραμένει στο 22%. Η ΑΕΚ πλέον είναι στο 37. Εντός παιδιάς πάντα. Αστοχή και πάλι ο Ηλιάδης. Ο μάζος το rebound ο Μαντοβάνι. Ο Χάρης τάνει μέχρι το lay-up και ισοφαρίζει. 17 όλα. Πρώτο εντός παιδιάς καλάθι για τον Χάρης, ο οποίος είχε έναν πόντο από μια βολή. Χιλαρά στον Ηλιάδη για τρεις. Μπεν, βγήκε και βγήκε η μπάλα. Παντελή, μια ραχιαία τρίπλα. Θέλει να αποφύγει και τα καταφέρει με τη βοήθεια του Μαντοβάνι, αλλά δεν μπορεί να συγκρατήσει ο Σνάιντερ την πάσα του. Μαντοβάνι πάει στον πάγκο, ο Κουμπέιντε επιστρέφει στο παιχνίδι. Ο Ροβέρτο Μαντοβάνι δεν έχει δώσει πολλά σήμερα, σε σχέση, ειδικά σε σχέση με το παιχνίδι του κεραυνού στην πρεμιέρα για την ομάδα της ΑΕΚ. Αντίθετα, όσο έλειψε κιόλας ο Μπέιντε από το παρκέ, η ΑΕΚ δυσκολεύεται να βρει καλάθι. Εδώ ο Μαραγκός πηδάει, παίρνει το επιθετικό ριμπάουντ, αλλά δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Η ΑΕΚ που προσπέρασε στα rebound έχει 13 έναντι 12. Ο Σνάιντερ, ο Χάρης, βήματα. Ένα βήμα που συνηθίζουν να κάνουν οι Αμερικανοί, αλλά ο Χάρης είναι τόσα χρόνια στην Ευρώπη, από το 2016. Σχεδόν δεν δικαιολογείται να το κάνει αυτό το λάθος. Ο Γκίλμπερτ σηκώνεται για δύο, αστοχή, την πάντα από τον Χάρης. Ο Σνάιντερ επιταχύνει, σηκώνει στον Ογκμπέιντε που καρφώνει. Αυτό που λέγαμε πριν, αυτό έλειψε από την ομάδα της Λάρναγκας στο διάστημα που
ήταν στον πάγκο ο Ογκμπέιντε. Με το που μπήκε έφτασε τους 8 πόντους με αυτό το κάρφωμα. Έχει και 2 rebound. Είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας της ΑΕΚ. Αυτός που κάνει την περισσότερη ζημιά μέχρι τώρα. Φεύγει ο Γκίλμπερτ στη θέση του ο Κούνας. Έχουμε τρεις playmaker τώρα η Ρόδο για τον Αβοέλ. Και ο Ηλιάδης και ο Κούνας και ο Χατζικώστα. Με τον Μπέιντε μέσα στο παρκέ, ίσως ο Αποέλ να θέλει να στοχεύσει στην περιφέρεια. Βλέπουμε και τον Ηλιάδη, ο οποίος επιτέλους είναι με τη χαρακτηριστική κίνηση, έβαλε το καλάθι εκείνο. Ο Αποέλ έχει την δυνατότητα να βγάλει το παιχνίδι στην περιφέρεια. Και αυτό προσπαθεί να κάνει τώρα ο coach Φραγκιάς. Ο Μπέιντε ποστάρει τον Μαραγκό. Θα γυρίσει, σηκώνεται και σκοράρει. Στους 10 πόντους ο Ντέρεκ Μπέιντε. Λιάδης πάει προς τα μέσα, τον σταματάει ο Ογκμπέιντε. Παραλίγο λάθος πάσα από τον Γιαναρά, ο Ογκμπέιντε και πάλι. Ασταμάτητος ο Ντέρεκ Ογκμπέιντε, αναγκάζει τον Βασίλη τον Φραγκιά να ζητήσει time out. Βλέπουμε και πάλι την τελευταία, όχι είναι η προηγούμενη φάση. Αυτή είναι η τελευταία. Το τελευταίο καλάθι. Το διέγραψε ο παίκτης και τους είπε η πάσα δεν πασάρουν ποτέ εδώ. Ζήτησε από την ομάδα του να βγάλει την μπάλα στην περιφέρεια. Μάλιστα, ενώ σε όλο το παιχνίδι ζητούσε την μπάλα στον ψηλό, αλλάζει τώρα ο coach. Μπάλα στο ζωγραφιστό. Ενώ στη συνέχεια είπε ότι όταν είναι μέσα ο ψηλός να σκέφτεστε τα match-up και να αναλόγως να ενεργήσετε. Ο Αποέλ παραμένει άστοχος πάντως, το σούτ του Ηλιάδη μπήκε και βγήκε. Ο Σνάιντερ εδώ γλίστρησε, καθόντουσε να βγάλει έξω ο Σιζόπουλος στο στοχή. Επιθετικό rebound από τον Ογκμπέιντε. Σνάιντερ κρατάει. Στα 5 δευτερόλεπτα η επίθεση της ΑΕΚ. Σνάιντερ πάει προς το καλάθι, θα περάσει ο Ογκμπέιντε. Ακόμα μια προσπάθεια, θα πάρει το φάουλ από τον Κιλαρά. Ο Χάρης είναι. Ο οποίος θα έχει 2 βολές, ο Ντάνελ Χάρης. Ο Αμερικανός, ο οποίος έχει το ρεκόρ καριέρας του Χάρης, μπορεί να μην του φαίνεται, αλλά είναι οι 49 πόντοι που έχει πετύχει στην Κίνα. Καθώς έχει αγωνιστεί και εκεί για μία χρονιά στις πάπιες του Πεκίνου, όπως ονομάζεται η ομάδα. Εκεί λοιπόν πέτυχε απέναντι στην Τσον Κίνγκ, το παιχνίδι ήταν 108-104 υπέρ της ομάδας του και ο ίδιος πέτυχε 49 ολόκληρους πόντους. Εδώ θα πετύχει τη μία εκ των δύο βολών. 19-24. Η ΑΕΚ ισοφαρίζει την μεγαλύτερη διαφορά που έχει πάρει στο παιχνίδι των 5 πόντων. Ο Μαραγκός μπροστά στον Ογκμπέιντε αστοχή. Πάλι πήγε μπάλα στο ζωγραφιστό Ερόδοτε. Σιζόπουλος. Προσπαθεί να δώσει ένα screen ο Ογκμπέιντε. Ωραία πάσα στη γωνία. Ο Χάρης προσποιείται. Θα κάνει το σουτ για 3 άστοχα. Ηλιάδης μάζεψε το rebound. Δεν βγήκε ο συνδυασμός. Ένα σουτ από τον Στέφανο Ηλιάδη εύστοχο σε μια χαρακτηριστική κίνηση που κάνει. 21-24. Εδώ ήρθε μπροστά μου ο Νικόλης Παπαδόπουλος και φώναξε στον αμυντικό του να βγει πιο ψηλά, κοντά στον Ηλιάδη. Ο Χάρης αστόχησε, ο Κούνας πάει προς το καλάθι και με αυτό το φλότερ θα μειώσει στον πόντο 23-24. Θα γίνει η επαναφορά, βλέπουμε και την πίεση σε όλο το γήπεδο από πλευράς Αποέλ.
Παντελή. Ο Σνάιντερ. Στα 10 δευτερόλεπτα. Παντελή. Περνάει απέναντι στο Γιαναρά. Αυτός από το ύψος των βολών, ξεμακάριστος. Δεν βγήκε η άμυνα. 23-26. Ορίεται στον πάγκο του Βασίλη Σοβραγκιάς για αυτό το λόγο ακριβώς. Ξεμακάρι στο σούτο από το ύψος των βολών από τον Γιάννη τον Γιαναρά. Ό,τι χειρότερο δηλαδή. Γκίλμπερτ σταμάτησε την τρίπλα. Κούνας για τρεις. Κακό φαίνεται από εδώ. Ριμπάουντ από τον Ογκμπέιντε. Ογκμπέιντε που έφτασε τα 5 ριμπάουντ. Και φαίνεται πως για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι θα κάνει double-double. Καθώς έχει αρκετό χρόνο ακόμα το παιχνίδι για να μαζέψει άλλα 5 ριμπάουντ. Ο Σνάιντερ έξω, Μαντοβάνι στο φλότερ άστοχος, μάχη, επιθετικό ριμπάουντ, να, ο Μπέιντε και ριμπάουντ και καλάθι. 23-28, ο Μπέιντε ζήτησε και φάουλ. 14ος πόντος για τον Καναδό Νιγηριανό. Τρίποντο άστοχο από τον Πάπα Μιχαήλ. Δεν βρίσκει λύση από την περιφέρεια ο Αποέλ. Έχει μόλις 2 στα 13 σουτ 3 πόντων. Βέβαια τόσα έχει και η ΑΕΚ. Αλλά η ΑΕΚ έχει περισσότερες λύσεις από το ζωγραφιστό. Όπως τώρα με τον Ρομπέρτο Μαντοβάνι. 2 στα 14, διορθώνω, έχει 13, 14 σουτ 3 πόντων. Δεν έχει και επιλογή βέβαια, διότι κάτω από το καλάθι έχει πρόβλημα απέναντι στο Κμπέιντε. Άρα κάποια στιγμή πρέπει να βγουν τα σουτ, αλλιώς θα έχει πρόβλημα ο Αποέλ. Επισάτευσε και τον Χρήστο Λοϊζίδη. Έγινε το λάθος εδώ από τον Χατζικώστα. Έκλεψε ο Γιαναράς. Γιαναράς θέλει να επιταχύνει. Ο Σνάιντερ για τρεις. Μέσα. 23-33 η διαφορά στους 10. Για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Μία εκ των δύο ομάδων φεύγει με διψήφιο αριθμό πόντων διαφοράς. Ο Γκίλμπερτ με το Μαντοβάνι. Πάει προς το καλάθι. Δύσκολη προσπάθεια. Καλάθι. Όχι, δεν πήγε το καλάθι. Με ξεγέλασε πολύ τη μπάλα. Τρίτο φάουλ του Ρομπέρτο του Μαντοβάνι, ο οποίος διαμαρτύρεται και θα πρέπει να ηρεμήσει λίγο γιατί αν θα φάει τεχνική ποινή θα αποβληθεί. Είχε το αντιαθλητικό νωρίτερα. Το Νάμπο Σύρι στον πάγκο ο Νικόλας ο Παπαδόπουλος βάζοντας τον Σιζόπουλο. Εδώ βλέπουμε ξανά το φάουλ που χρεώθηκε ο Μαντοβάνι. Αν και αν είδα καλά το replay, περισσότερο ο Μπέιντε το κάνει το φάουλ παρά ο Μαντοβάνι. Όπως και να έχει. Έφτασε μέχρι εδώ μπροστά μου και τα λέει. Συνεχίζει από την γραμμή των βολών ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Προσπαθεί να ηρεμήσει τον Μαντοβάνι να κάτσει στον πάγκο και να σταματήσει να διαμαρτύρεται. Ο Γκίλμπερτ ευστόχησε στην πρώτη βολή. Ευστόχησε και στην δεύτερη. 25-33. Ο Μάρκους Γκίλμπερτ είναι πλέον στους 6 πόντους. Και μαζί με τον Ηλιάδη είναι οι δύο πρώτοι σκόρερ του Αποέλ. Γιαναράς. Η πάσα δεν περνάει, κλέβει ο Λοϊζίδης. Κατσικώστα επιταχύνει, βρίσκει ωραία τον Ηλιάδη δίπλα του. Ωραία συνεργασία. 27-33. Προκανείς διαφορά ο Αποέλ. Με τη ζώνη που παίζει ο Αποέλ σε αυτές τις δύο τελευταίες άμυνες. Δυσκολεύει την ομάδα της ΑΕΚ στην επίθεση. Ο Γιαναράς έχει πατήσει τη γραμμή. Πάσχο έγινε εδώ ακριβώς μπροστά μου. Παρατηρήσεις στο, βλέπετε τη Μαρία την Ιγνατίου κάτω δεξιά, μιλάει στον Ρομπέρτο Μαντοβάνι, του κάνει παρατηρήσεις να ηρεμήσει και να σταματήσει να διαμαρτύρεται. Κατεβάζει ο Χατζικώστα, η μπάλα φτάνει στον Κούνα που στάρει για 3, για 2. Που είχε χτίσει με ένα δικό της 9-0 σερί πριν από αυτό.
Βλέπουμε το zone press όπως έχει προβλέψει ο Νικόλας ο Παπαδόπουλος. Μπάλα έχει φτάσει στον, τώρα στο Σνάιντερ, από τα χέρια του Σιζόπουλου και του Παντελή. Ο Σνάιντερ στα 5 δευτερόλεπτα. Πάσα στη γωνία. Παντελή πάει προς τα μέσα, του φύγει η μπάλα. Και την έσκασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Ηλιάδης. 30 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. 10 για την επίθεση του Αποέλ. Ηλιάδης για 2. Αστοχή. Μάχη για το rebound. Το κερδίζει ο Σιζόπουλος. Θέλει να επιταχύνει. Κλείστηκε. Θα πάρει φάουλ από τον Χατζικώστα. Εδώ. Ο Χρήστος Χατζικώστα, ο οποίος έπαιξε για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία το 2000, σεζόν 2014-15 με τη φανέλα του Κεραυνού Στροβόλου. Έπαιξε 3 παιχνίδια τότε και καλά μάλιστα παιχνίδια. Παντελή. Όλη η επίθεση στη διάθεση της ΑΕΚ. Η πάσα έξω στο Σιζόπουλο, πάει προς τα μέσα. Δύσκολο τελείωμα, δεν υπάρχει φάουλ. Ο Γκίλμπερτ θα πάρει φάουλ. Κακό φάουλ εδώ από τους παίχτες της ΑΕΚ, οι οποίοι οι μισοί ζητούσαν φάουλ πάνω στο Σιζόπουλο στην προηγούμενη, στη δική τους προσπάθεια. Θα δουν το replay για να αποφασίσουν αν θα είναι αντιαθλητικό. Εάν δεν είναι, η μπάλα θα παίχνει απ' έξω. Βλέπουμε και εμείς τη φάση. Ο Γκίλμπερτ πήγε να περάσει από τις συμπληγάδες πέτρες εκεί. Ρώτε. Έδωσε το αντιαθλητικό για τον Αποέλ. Άρα πάει για 2 βολές ο Γκίλμπερτ και η μπάλα από τον Χάρη στο αντιαθλητικό. Στον, και μετά η μπάλα στους γαλαζοκίτρινους για το τελευταίο αυτό δευτερόλεπτο και τα 7 δέκατα. Ο Γκίλμπερτ που μειώνει στους 3 μετά την πρώτη εύστοχη βολή. Ενώ ο ίδιος φτάνει τους 7 πόντους. 8 τώρα. Και το Αποέλ σε αυτό το 1 δευτερόλεπτο και 7 δέκατα έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει και να περάσει μπροστά αν ευστοχίσει σε τρίποντο. Παναφορά με τον Κούνα. Η πάσα μέσα στον Λοϊζίδη, ο οποίος ισοφαρίζει. 33-33 με τη λήξη του χρόνου. Ο Χρήστος ο Λοϊζίδης φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Βλέπουμε και πάλι πως βρήκε τον Λοϊζίδη μέσα στο ζωγραφιστό και ισοφαρίζει να είναι και πιο εύστοχη, 45% εντός παιδιάς έναντι 30%. Εκεί που χάνει, εκεί που κερδίζει ο Αποέλ, είναι στα περισσότερα λάθη που έχει η ομάδα της Λάρνακας, αλλά και στις περισσότερες βολές που έχει, τα κερδισμένα φάουλ που, που έχουν οι γηπεδούχοι. Έχουν σουτάρει 12 βολές, έχουν ευστοχίσει 11, έναντι μόλις 4 που έχει σουτάρει η ομάδα της ΑΕΚ. Χατζικώστα για 3, η μπάλα στο σίδερο, το rebound από τον Ογκμπέιντε. Χωρίς καλάθι από τους γηπεδούχους ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα της ΑΕΚ τώρα στην επίθεση με τον Γιαναρά να πασάρει στον Ογκμπέιντε. Ο γνώριμο σκηνικό συνεχίζεται και στο δεύτερο ημίχρονο. 33-35 με τον Ογκμπέιντε να φτάνει στους 16 πόντους φάουλ τώρα από τον Σνάιντερ. Ναι, ηρώδε, σ' ακούμε. Ένα στοιχείο πρέπει να έχουμε υπόψη μας και καλό θα ήταν να το βλέπουν και οι τηλεθεατές είναι η φυσική κατάσταση του Αποέλ στη συνέχεια του αγώνα. Θυμίζουμε ότι ο Αποέλ δεν είχε και πολλές μέρες που ξεκίνησε η προετοιμασία. Ήταν κάτι που συζητήσαμε έτσι στην ανάπαυλα. Να δούμε πώς θα επηρεάσει αυτό το γεγονός στη συνέχεια. Στη γωνία ο Γκίλμπερτ σηκώνεται αστοχή. Το ριμπάδο τον Παντελή.
Παντελή προσπαθεί να επιταχύνει, θα αλλάξει με τον Χάρης. Πάει μέχρι το καλάθι ο αρχηγός του ΑΕΚ, διορθώνω, 33-37, ο οποίος έχει παίξει και στο ΑΠΟΕΛ βέβαια. Για μία σεζόν, αν θυμάμαι καλά. Κιλαράς, Ηλιάδης για τρεις, αστοχή. Θα καταλήξει μπάλα και πάλι στα χέρια του και πάλι δοκιμάζει. Αλλά δεν θα ευστοχίσει ούτε τη δεύτερη φορά. Ο Σνάιντερ στον Παντελή. Στον Ογκμπέιντε, του γλιστράει μπάλα από τα χέρια. Λάθος για την ομάδα της ΑΕΚ, είναι το 12ο. Μετά τα 11 του πρώτου ημιχρόνου. Κιλαράς, ο Γκίλμπερτ προσπαθεί να πάει προς το καλάθι, θα κερδίσει φάουλ από τον Ιάκωβο, τον Παντελή πρώτο. 44. Για τον αρχηγό της ΑΕΚ. Είναι κάτι που δεν έχουμε αναφέρει, θα το έχετε δει σίγουρα αγαπητοί τηλεθεατές, είναι η σημαία της Αρμενίας που υπάρχει ακριβώς απέναντι, δίπλα από την ελληνική. Μια ξεκάθαρη δήλωση των φίλων του ΑΠΟΕΛ για την στήριξη στον πόλεμο της Αρμενίας με το Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρο Καραμπάχ. Έχει ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα. Σουτ για τρεις άστοχο, ακόμα ένα άστοχο από τον Στέφανο τον Ηλιάδη, 2 στα 18 τρίποντα για τους γηπεδούχους, 3 στα 15 έχει η ΑΕΚ. Ο Μπέιντε στο ζωγραφιστό, ακόμα ένα καλάθι, στους 18 πόντους. Ηλιάδης, Χατζικώστα. Προσπαθεί να αποφύγει τον Γιαννάρα. Μισμάτς εκεί με τον Ογκμπέιντε, θα βγάλει έξω στον Γκίλμπερτ, σουταριά, τρεις, ούτε τώρα. Παντελή, πάσα απέναντι για τρεις, ο Σνάιντερ αστοχή, rebound, ο Ηλιάδης. Τεχνική ποινή στον Λοϊζίδη για φλόπινγκ. Δεν έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί. Η τεχνική ποινή έχει δεχτεί ο Λοϊζίδης για φλόπι. Βλέπουμε και πάλι πώς έπεσε ο Χρήστος ο Λοϊζίδης. Και ο Παντελή. Θα ευστοχίσει στην βόλη της τεχνικής ποινής. Η ΑΕΚ που ξεκινάει με ένα 7-0 σερί στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπόλ δεν έχει καταρθώσει να βρει ακόμα το διχτάκι της ΑΕΚ. Λάθος τώρα από τον Κούνα. Το 7ο λάθος του Αμποέλ. Πάντως εδώ είδα τον Φραγιά, τώρα σηκώθηκε. Καθόταν στον πάκο. Έλεγα αυτό πριν πήγε το τρίποντο τώρα της ΑΕΚ. Στους 10 πόντους, 43-33 ΑΕΚ μπροστά, μειώνει αμέσως ο Κούνας. Από την άλλη πλευρά, δεν μπόρεσε να σκοράρει ο Σνάιντερ. Διαμαρτυρίες για τρεις. Ο Παντελή άστοχος, rebound από τον Κιλαρά. Κούνας. Σηκώνεται από το ύψος των Βολών, αστοχή. Rebound από τον Ογκμπέιντε. Ενώ ο Μαρακός είχε καλή θέση για το επιθετικό rebound. Η μπάλα πήγε πιο πίσω από εκεί, πιστεύω ήταν ο Ελλαδίδης. Forward είναι, αλλά στην Κύπρο βαφτίζεται center. Με το ύψος που διαθέτει. Για τρεις ευστοχή ο Χάρης. Και η διαφορά στους 11 πόντους για πρώτη φορά στο παιχνίδι, μεγαλύτερη τιμή. 35-46
Ενώ πλησιάζουμε στα μισά της τρίτης περίοδου. Ηλιάδης στο Μαραγκό, σηκώνεται, τον σταματάει ο Κμπέιντε. Ο Σνάιντερ στο Γιαναρά. Στον ευθυνδιασμό, Γιαναρά σταμάτησε. Πας απέναντι στον Χάρης, κάνει ωραία την προσποίηση, σουτ για τρεις, άστοχο. Επιθετικό ριμπάνω από τον Σνάιντερ που θα δώσει ο Χάρης, θα πάρει το φάουλ από τον Γκίλμπερτ. Δύο βολές για τον Ντάνελ Χάρης. Τι λέει ο πάγκος του Αμποέλη, ρώτατε. Ησυχία η αλήθεια είναι. Ο Φραγκιάς, είπαμε για την γλώσσα του σώματος, ο coach Φραγκιάς, κοίταξε και τον πίνακα πριν από λίγο. Πρώτη φορά τον είδα το κάνει αυτό. Είπες ότι η ομάδα του είναι πίσω με 11, είναι η μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα. Προβληματισμένος. Αυτή νομίζω είναι η λέξη που χαρακτηρίζει τον προπονητή από αυτή τη στιγμή. Ευστοχή στην πρώτη βολή ο Χάρης. Και η διαφορά ανεβαίνει στους 12. 35-47, εδώ ο Ντάνελ Χάρης. Ο οποίος έχει πλέον 8 πόντους. 5 rebound και 2 assist. Αστοχή στη δεύτερη. Ο Μαραγκός μάζεψε το 19ο rebound της ομάδας του. 33 έχει η ΑΕΚ. Ο Γκίλμπερ για 3 airball. Κόπηκε. Εδώ ο Κιλαράς πολύ έξυπνα. Θα σκοράρει 37-47. Ετοιμάζεται ο Ιερονιμίδης να περάσει στο παρκέ. Ενώ ο Γιαναράς παίζει εκεί με τον Χάρης. Χάρης με τον Κούνα, σηκώνεται και σκοράρει. Ανεβαίνει η ψυχολογία των παιχτών της ΑΕΚ που αυτό της δίνει και περισσότερα εύστοχα σούτ. Ηλιάδης πάει μέχρι το καλάθι μπροστά στον Οκμπέιντε. 39-49. Σνάιντερ. Παντελή. Ο Χάρης. Ο Οκμπέιντε. Στα 8 δευτερόλεπτα η ΑΕΚ. Σνάιντερ πάει προς το καλάθι. Τους απέφυγε όλους. 39-51. Ο Λιάδης πιέζεται από τον Γιαναρά. Ο Κούνας σταμάτησε εκεί, θα σουτάρει για 2 και θα ευστοχίσει. Υπάρχει διακοπή. Διπλή αλλαγή για τον Βασίλη τον Φραγκιά, από Σύρι Λιάδη. Περνάει στη θέση του ο Ιερονιμίδης, πέρασε και ο Χατζικώστα στη θέση του Κιλάρα. Ο Σνάιντερ, ο Γιαναράς με τον Κούνα εκεί. Σνάιντερ πάει προς το καλάθι, θα βγάλει έξω ο Χάρης, μια πάσα πάνω σε κεφάλι, ναι. Και φάουλ στη συνέχεια, θα κερδίσει αντιαθλητικό φάουλ. Θα κερδίσει ο Βασίλης ο Κούνας. Την μπάλα είναι σε μένα, την πήρα την ασίστ. Προειδοποιήσεις και στον πάγκο της ΑΕΚ για τεχνική ποινή. Θα δουν τη φάση πάλι οι διαιτητές για να αποφασίσουν. Ο Γιαναράς το έχει κάνει το αντιαθλητικό, αν θα είναι αντιαθλητικό βέβαια, γιατί πάει προς την μπάλα, βλέπετε εδώ, βρίσκει μπάλα, βρίσκει τα χέρια του Βασίλη του Κούνα, ο οποίος τα λέει σε φιλικό ύφος με τον Ιάκωβο τον Παντελή. Οι δύο αρχηγοί δίνουν και τα χέρια τώρα. Βλέπουμε εδώ τους διαιτητές στη γραμματεία.
ζητούν και τη γνώμη της Μαρίας Ιγναδίου για την φάση. Θα δοθεί αντιαθλητικό στον Γιαναρά. Θα σε ακούσουμε, Ρότζε. Εντάξει, ήταν και ενδιαφέρον ο τρόπος που το χειρίστηκαν οι διαιτητές. Ο Ηλίας Κουνελές, ο οποίος είναι ο καλύτερος μας ρεφ, σφυρίζει σε αγώνες Ευρωμπάσκετ, σε Champions League καλαθόσφαιρας. Και όμως το έδωσε στην Μαρία Τιγνατίου το τελικό call. Ήταν έτσι μια ομαδική δουλειά από τον Ηλία Κουνελέ που σαν coach, ας πούμε, και το πήρε πάνω τη σήμερα Ιγνατίου το σφύριγμα για το αντιαθλητικό το οποίο τελικά δόθηκε στον ΑΠΟΕΛ. Μία βολή έφυγε εκ των δύο από τον Βασίλη τον Κούνα. Επαναφορά από τον Χατζη Κώστα. Λαθασμένη. Έκλεψε ο Γιαναράς. Μπαίνουμε στο τελευταίο τρίλεπτο της τρίτης περίοδου. Ο Σνάιντερ είχε πάνω τον Μαραγκός, υπάρχει φάουλ. Σιζόπουλος επιστρέφει στο παρκέ, βλέπουμε την έκφραση του Φραγκιά. Για να ράς πάει στον πάγκο λοιπόν στη θέση του ο Σιζόπουλος. Και επαναφορά με τον Παντελή. Να βρίσκει τον Σνάιντερ. Ο Παντελή θέλει να αποφύγει τον Γκίλμπερτ. Θα σπάσει την μπάλα έξω ο Χάρης από τη γωνία για τρεις, εύστοχος. 42-54. Κούνας. Ωραία στο Μαραγκό. Αυτός έξω στον Γκίλμπερτ. Υπάρχουν βήματα. Από τον πάρει το Μαραγκό. Το απόλυπο έχει ανεβάσει πολύ τα λάθη του. Βλέπουμε και πάλι τα βήματα εδώ. Ίσως να είναι ένας λόγος η κούραση. Περνάει ο Παντελή, βγάζει έξω ο Σνάιντερ. Σιζόπουλος προσποιείται, βγήκε ο Κίλμπερ πάνω του. Τώρα θα κάνει το σούτο Σιζόπουλος, δεν είναι καλό, airball. Τελείωνε ο χρόνος βέβαια, ήταν στα 2 δευτερόλεπτα όταν έκανε το σούτο Σιζόπουλος. Ρώτε. Παρασύρθηκα από τον πάγκο, είναι, τους μάλωσε κιόλας ο coach Παπαδόπουλος, τους είπε μην τους παρασύρετε. Ο Σιζόπουλος είχε εκεί 4 δευτερόλεπτα, βιάστηκε όμως, όπως είπαμε άκουσε από πίσω του τη φράση shoot. Μαρακός αλλάζει με τον Κούνα. Η πάσα σε μένα. Δεύτερη άσες που παίρνω σήμερα. Ναι, ρώτε. Ίσως ξέρουν ότι είσαι παίχτης τώρα συντεχνικός στην ομάδα της Ένωσης Αθλητικογράφων, γι' αυτό σου πάσαραν σε αυτήν τη φάση. Να πάρουν και άλλες επιλογές. Ο Σιζόπουλος στον Παντελή. Ο Χάρης θέλει να περάσει μέσα στον Ογκμπέιντε. Πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Ογκμπέιντε έχει εξαφανιστεί σε αυτό το διάστημα. Βέβαια, τη δουλειά την έχουν κάνει περιφερειακοί. Έχει τραβήξει πάνω του την άμυνα του ΑΠΟΕΛ ο Ογκμπέιντε, ο οποίος μπορεί να μην σκοράρει. Αλλά τη δουλειά του την κάνει. Ερώτατε. Ναι. Κοίτα, και ο ΑΠΟΕΛ μπορεί να πω ότι αποφεύγει πλέον να τα βάζει με τον Ογκμπέιντε στην επίθεση. Και από την άλλη, νομίζω να προσθέσουμε και το γεγονός ότι ένας παίκτης δεν μπορεί να είναι και 40 λεπτά η αιχμή του δόρατος της ομάδας του. Σε κάποια φάση εννοείται ότι θα τραβήξει και λίγο πίσω. Εδώ θα βάλει το καλά, θα πάρει και το φάουλ, θα βάλει και ένα γκολ με το κεφάλι. Νιγηριανός είναι η καταγωγή του, ξέρει για ποδόσφαιρο. Θα
Σουτάρει και μια ελεύθερη βολή. Είναι πλέον στους 20 πόντους. Ενώ θέλει μόλις ένα rebound για να κάνει το double-double. ...42-56. Αστοχή στη βολή, το rebound το μαζεύει εκεί ο Γκίλμπερτ. Ο Μιχαήλ έχει περάσει το παιχνίδι μετά από αρκετή ώρα. Θα σουτάρει για τρεις. Με το αυλό άστοχος, με θετικό rebound από τον Ιερονιμίδη. Ο Γκίλμπερτ για τρεις άστοχος και αυτός. Πάλι μπάλα στα χέρια του και θα κάνει βήματα. Και το σουτ. Αλλά προτίμησε να πάει προς τα μέσα, να κάνει βήματα. Σιζόπουλος. Σιζόπουλος κάνει την προσποίηση, σουτάρει για τρεις αστοχή. Και φάουλ του Παντελή πάνω στον Ελιάδη για να σταματήσει τον ευθυνδιασμό. 47 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περιόδου. Παπαμιχαήλ έκανε την επαναφορά. Περίπου από μία επίθεση, δύο ομάδες να θα εξαντλήσουν τους χρόνους τους. Παπαμιχαήλ στη γωνία για τρεις, αστοχή, ριμπάντ από το Σιζόπουλο. Παντελή ζητάει να πάει ήρεμα η ομάδα του στην επίθεση. Θα απομείνει και λίγος χρόνος για τον Αποέλ. Ο Χάρης θέλει να αποστάρει τον Ιερονιμίδη, θα περάσει τον Ογκμπέιδη, αλλά μπάλα βρήκε στα γόνατά του και πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Έξυπνη ήτανε, απλά πήγε πολύ χαμηλά για να την πιάσει ο Ογκμπέιδη. Αλλαγή Μάριος Γεωργίου στο παιχνίδι. Για αυτά τα τελευταία 20 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα της τρίτης περιόδου. Ηλιάδης με τον Σιζόπουλο. Το σκρίνα το Μαραγκό. Ηλιάδης για δύο ευστοχή. Για τρεις. 45-56. Αυτό θα δεν μετράει. Ερώτηση από τον πάγκο της Πετρολίνα ΑΕΚ κατά τη διάρκεια αυτού του δεκαλέπτου, εάν ήταν τρίποδο του Ηλιάδη ή όχι, αν πατούσε τη γραμμή. Ομολογώ πως δεν είδα το replay. Για να ράσει για τρεις από τη γωνία αστοχή, θετικό ριμπάντο το Μαντοβάνι. Ναι, ερώτατε. Το τρίποδο το είχε δώσει η Μαρία Γκναδί, ο οποίος ήταν σε καλή θέση. Δεν ξέρω αν αυτό λέει κάτι, όμως πολύ πιθανό να λέει. Εσύ, αν δεν κάνω λάθος, είχες πει ότι ήταν δίποντο με την ναι, πρώτη ματιά. Είχα μπροστά μου έναν όμιλο παιχτών, ναι. Ήταν ακριβώς απέναντι μου, οπότε δεν μπορώ να έχω ξεκάθαρη εικόνα. Λοιπόν, συνεχίζει το παιχνίδι με τον Σνάιντερ. Μαντοβάνι πέρασε στον Ογκμπέιντε, αστοχή. Το rebound για τον Αμποέλ. Και αν θέλετε να μάθετε, αυτό ήταν το πρώτο άστοχο σουτ του Ογκμπέιντε στο παιχνίδι μετά από 10 συνεχόμενες εύστοχες προσπάθειες. Στη γωνία ο Μαραγκός με τη λήξη του χρόνου. 47-56. Ο Γιαναράς. Ο Σνάιντερ. Που η μπάλα πέρασε και από τα χέρια του Σιζόπουλου. Μαντοβάνι για τρεις μέσα. Θυμίζει λίγο το παιχνίδι με τον κεραυνό Ροβέρτο Μαντοβάνι. Με τα δύο τρίποντα που πέτυχε στην τελευταία περίοδο, πολύ σημαντικά τρίποντα. Μαραγκός με τον Ογκμπέιντε. Σαν να θέλει να το φύρει εκεί ο Μαραγκός τον Ογκμπέιντε με φάουλ. Κάτι που δεν συμβαίνει. Πάντως ούτε σε αυτή τη φάση. Ο Σνάιντερ θα κερδίσει φάουλ.
από τον Ηλιάδη. Περνάει στο επιστρέφημα στο παιχνίδι ο Χάρης, τη θέση του Ογκμπέιντε. Να πάρει και κάποιες ανάσες ο σέντερ της ΑΕΚ. Μαντοβάνι. Ο Σνάιντερ παίρνει το σκριν από τον Μαντοβάνι. Σηκώνεται για δύο και ευστοχή. Ο Σνάιντερ στους 10 πόντους, ο οποίος έχει double-double, 10 πόντους, 10 assist. Ενώ και ο Μπέιντε έχει κάνει το double-double που λέγαμε πριν. 20 πόντοι, 10 rebound. Υπάρχει φάουλ από τον Σνάιντερ. Τρίτο φάουλ. Είπαμε και νωρίτερα, η Ρόδο είναι φίλοι αυτοί οι δύο, και πολύ καλοί φίλοι. Εμείς δεν ακούμε. Α, ωραία. Ναι, είχα μια έτσι, σε ένα screen, ο Μαντοβάνι με τον Ηλιάδη, τα είπαν λίγο ένα στιγμό και μετά τα βρήκα χαμογελαστή. Αυτό σου έλεγα, Αντώνη. Ηλιάδης πάει προς το καλάθι, κλείστηκε η πάσα στον Κιλαρά, ο οποίος άλλο πήρε τη θέση του Γκίλμπερτ εκεί. Στο Μαντοβάνι και μια τρίπλα κάτω από τα πόδια, θα πασάρει στον Σνάιντερ για να οργανώσει το παιχνίδι. Αυτός προσπαθεί να περάσει τον Ηλιάδη, φάουλ από τον Στέφανο τον Ηλιάδη, τρίτο. Σηκώνει τον Βασίλη Ντογκούνα ο Βασίλης ο Φραγκιάς. Θα περάσει στη θέση του Παπαμιχαήλ όμως. Ο Κούνας, επαναφορά του Σιζόπουλου στον Σνάιντερ. Δύσκολη πάσα, έγινε το λάθος, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ο Χάρης. Ναι, ήταν μια πάσα του Σνάιντερ προς τον Σιζόπουλο που τον δυσκόλεψε πάρα πολύ. Αλλά το λάθος χρεώνεται τον Χάρη στο τέλος. Ωραία ο Κούνας στο step back, τρίποντο μέσα. 50-61. Ο Κούνας τους 12 πόντους. Και αυτό ήταν το τέταρτο τρίποντο του Αποέλ σε 25 προσπάθειες. Προσποίηση από τον Σιζόπουλο. Ωραία περιστροφή, άστοχο όμως το σουτ. Ο Κούνας βλέπει γήπεδο. Έχουν επιστρέψει οι παίκτες της ΑΕΚ και πολύ σωστά σταματάει. Ο Γκίλμπερτ για τρεις. Αστοχή αυτός. Το rebound από τον Χάρης και συνέχεια ο Σνάιντερ. Αλλάζουν και πάλι μεταξύ τους. Προς το καλάθι ο Σνάιντερ, με το ταμπλό τα σκοράρει. Στέφανο τον Ηλιάδη. Θα κατεβάσει ο Κούνας. Αλλάξαν την μπάλα στην περιφέρεια, πέρασε ωραία ο Γκίλμπερτ, ο οποίος σηκώθηκε ανάμεσα από τους δύο παίκτες της ΑΕΚ και σκόραρε. 52-63 ο Γκίλμπερτ, ο οποίος έχει 10 πόντους. Το περνάει ο Παντελή, σηκώνει στον Χάρης, ο οποίος αστοχεί. Rebound από τον Κιλαρά. Ιερονιμίδης, υπάρχει το μισμάτς εκεί, πάει μέχρι το καλάθι, θα πάρει το φάουλ. Δεν έβαλε και το καλάθι. Δύο βολές για τον Βίκτορα τον Ιερονιμίδη. Ενώ ετοιμάζει τον Μπέιντε να περάσει το παιχνίδι. Στη θέση του Χάρης. Ο Γερονιμίδης έχει 3 πόντους στην αναμέτρηση σήμερα. Πρώτη φορά φέτος θα σουτάρει βόλες. Καθώς ούτε στο παιχνίδι τον Απόλλωνα είχε πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Ευστοχή στην πρώτη και ρίχνει διαφορά στους 10. Και για να δούμε αν θα καταφέρει να τη στείλει και σε μόνο ψήφιο. Κάτι που δεν γίνεται. Rebound από τον Ογκμπέιντε. Σνάιντερ,
έφυγε πάνω του ο Κιλαράς, που προσπαθεί να τον νικήσει τα πόδια. Πάει μέχρι το καλάθι και φάουλ από τον Quentin Snyder. 53-65, τρίτο φάουλ του Γαβριήλ Κιλαρά. Και μια συμπληρωματική βολή για τον Σνάιντερ που έχει πλέον 14 πόντους, 10 rebound, 4 rebound, συγγνώμη, 10 assist, 4 rebound. Ευστοχή και στη βολή. Αυτό το έμεσο τρίποντο, η διαφορά ανεβαίνει και πάλι στους 13. Ο Ηλιάδης ζητάει από τον Γκίλμπερτ να βγει ψηλά για ένα screen. Δεν βγήκε το screen, κράτησε ο Ηλιάδης, ο Γκίλμπερτ στη γωνία, η Ιερονιμίδης για δύο άστοχο. Rebound από τον Κιλαρά, θα κερδίσει φάουλ. Τρίτο ματικό για την ΑΕΚ. Επαναφορά από την baseline. Πέρασε η μπάλα στον Κιλαρά, αλλά δεν μπορείς αυτό να τελειώσει τη φάση. Ήρεμα ζητάει ο Νικόλος Σαββατόπουλος, ο οποίος θέλει να ροκανίζει τον χρόνο η ομάδα του. Για να ράσει τη γωνία στα 5 δευτερόλεπτα επίθεση της ΑΕΚ. Για να ράσει, θα πάρει φάουλ από τον Ιερονιμίδη. Είναι βολές. Ναι, είναι πέμπτο φάουλ του Αποέλ και βολές για τον Γιάννη τον Γιαναρά. Ο οποίος έχει 4 πόντους, 5 rebound και 4 assist στο παιχνίδι. Εδώ ο Ιερονιμίδης που χρεώθηκε με το τρίτο του φάουλ. 4-39 για το τέλος. Οδηγίες στο Μαντοβάνι Ρόδο δεν βλέπω από τον Νίκολα τον Παπαδόπουλο. Αστοχείο για να δώσει πρώτη βολή. Δεν ξέρω αν κατάφερες να ακούσεις τι είπανε. Ζεις από τον Ρομπέρτο τον Μαντοβάνι να δίνει βοήθειες στην άμυνα, στην weak side. 53-67 με τη μία βολή του Γιαναρά. Ο Γκίλμπερτ με τον Σνάιντερ. Να το εδώ Μαντοβάνι δίνει τη βοήθεια. Η πάσα πάει στη γωνία. Ηλιάδης προς τα μέσα. Δύσκολη προσπάθεια από τα χέρια του Μαντοβάνι. Η μπάλα κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου. 3 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα για την επίθεση του Αποέλ. Πρέπει να σχεδιάσουν κάτι γρήγορα οι παίκτες του Βασίλη Φραγκιά. Ηλιάδης για δύο, κακό σουτ. Ριμπάντο του Γιαναρά, ο οποίος αφήνει στον Σνάιντερ. Αυτό που λέγαμε και πριν, πάνε όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ σε μια ευθεία κάτω, χαμηλά. Και ο Σνάιντερ θα ευστοχίσει σε τρίποντο, 53-70. Ναι, Ρόδε. Την στιγμή που μπήκε στο γήπεδο ο point guard του Αποέλ, ο Χαντζηλούκας, ήταν κάτι που είπε ο προπονητής της ΑΕΚ από τον πάγκο. Mismatch ήταν η πρώτη κουβέντα που λέχθηκε και το είδαμε και στην επίθεση τώρα, όπου ζήτησε το isolation από τον Χάρης και να παίξει τον αντίπαλό του, κάτι που έφερε και το καλάθι για την ΑΕΚ. Βολές για τον Γκίλμπερτ. Ευστόχησε στην πρώτη. 54-70. Ο Γκίλμπερτ έδωσε μάχες στο πρώτο ημίχρονο. Τα πήγε αρκετά καλά στο θέμα του rebound. Φαίνεται πως και αυτός έπεσε θέμα κούρασης. Θύμα κούρασης. 41 rebound έχει η ΑΕΚ, 30 ο Αποέλ. Εδώ το 31ο για τους γαλαζοκίτρινους με τον Ηλιάδη να επιταχύνει. Έχει δει στη γωνία το Χατζικώστα. Αυτός έξτρα πάσα στον Κούνα που πάει προς το καλάθι. Γκίλμπερτ step back shoot για 2, ευστοχή. 56-70. Διαμαρτυρίες αν ήταν δίποτο και τεχνική ποινή.
56-70, τρίτο φάουλ του Μπέιντερ, καθώς χρειάστηκε την τεχνική ποινή. Βλέπουμε εδώ και πάλι τη φάση. Κάνει ένα βήμα πίσω, βέβαια πατάει καθαρά τη γραμμή. Ο Μπέιντερ στη συνέχεια κάτι πρέπει να είπε. Α, δεν εξηγείται αλλιώς αυτή η τεχνική ποινή. 57-70. Ο Σνάιντερ. Τρία λεπτά για το τέλος, η διαφορά στους 13 πόντους για την ΑΕΚ. Φαίνεται να κρατάει την νίκη. Ο Μπαέλ προσπαθεί να αντιδράσει. Ο Μπέιντε φτάνει μέχρι το lay-up. 22ος πόντος για τον center της ΑΕΚ, ο οποίος τώρα ρισκάρει και με δεύτερη τεχνική ποινή, πετώντας την μπάλα. Του λένε να το σταματήσει αυτό από τον πάγκο του ΑΕΚ. Χατζικώστα για τρεις, μέσα. 60-72. Με το τρίποντο του Χρήστου του Χατζικώστα, το πρώτο καλάθι στο παιχνίδι. 2,5 λεπτά ακόμα. Παντελή, ωραία ραχεία τρίπλα. Απέφυγε τον Ηλιάδη. Πάει προς το καλάθι, πάσα έξω. Έξτρα πάσα στο Γιαναρά. Μαντοβάνι για τρεις. Αστοχή. Ριμπάντο τον Κιλαρά. Έχει φύγει ο Γκίλμπερτ. Α, δεν τον είδε. Δεν μπόρεσε να του περάσει ο πάσα. Στη συνέχεια, Χατζικώστα για τρεις. Αστοχή. Ο Μαντοβάνι μάζει στο ριμπάουτ. Τελευταίο δίλεπτο. Αργά, αργά. Η ΑΕΚ δεν έχει... δεν έχει λόγο να βιάζεται. Παντελή του φύγει μπάλα. Κράτησε όμως και με το ταμπλό σκόραρε. 60-74. Ο Ιάκωβος ο Παντελής 8 πόντους. Ηλιάδης για 3. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. Το τέταρτο ριμπάου του Παντελή. Ο οποίος ζήτησε αλλαγή. Έχουν στηθεί όλοι οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ για να αποτρέψουν την πρώτη πάσα, η οποία βγήκε πάνω στο Μαντοβάνι. Ο Γιαναράς, Μαντοβάνι, πάσα έξω βήματα από τον Μαντοβάνι και αμαρτύρεται. Τον ηρεμεί ο Νικόλης Βαδόπουλος. Έγινε η επαναφορά. Ηλιάδης, Γερονιμίδης, ο Γκίλμπερτ. Πάει προς το καλάθι, αστοχή. Το rebound από τον Σνάιντερ. Επειδή το πρωτάθλημα φέτος είναι 2 γύρων, θα παίξουν ρόλο και διαφορές, έτσι. Οπότε νομίζω ότι το ΑΠΟΕΛ δεν πρέπει να αφήσει το παιχνίδι να ξεφύγει κι άλλο. Δεν ξέρω αν το έχουν υπόψη τους όμως αυτό, Αντώνη. Είναι σωστό αυτό που λες. Πάντως ο ΑΠΟΕΛ δείχνει ότι προσπαθεί να μειώσει. Δηλαδή δεν έχει σταματήσει να αφήσει το σκορ να ξεφύγει κι άλλο. Το είδαμε και στην επίθεση προηγουμένως, όπου έτρεξαν, προσπάθησαν να βγάλουν μια γρήγορη επίθεση. Ακριβώς. Εδώ η επαναφορά είναι της ΑΕΚ, που έχει 14 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της. 46-3 για το τέλος. Ο Γιαναράς, ενώ θα περάσουν και οι νεαροί της Πετρολίνα σιγά σιγά στο παιχνίδι. Να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Κάρφωμα. Πολύ ωραία συνεργασία. Ο Μπέιντ έφτασε στο κάρφωμα. 24 πόντι. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν να μπουν στο παιχνίδι οι νεαροί. Εδώ ο Σνάιντερ. Στα 20 δευτερόλεπτα. Δεν θα περάσουν. Κρατάει ο Σνάιντερ. Αυτό λοιπόν θα είναι το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης. Πέρασμα της Πετρολίνα ΑΕΚ από την Λευκωσία. 60-76. Μεγάλο διπλό για την ομάδα του Νικόλα του Παπαδόπουλου, που κάνει το 2-2.